Τα αναπτυξιακά έργα στην Κρήτη θα γίνουν πραγματικότητα. Αυτό υποστήριξε από τα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπως και στην αξιοποίηση της τεράστιας έκτασης στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Ηρακλείου, για να μην καταντήσει, όπως είπε, ελληνικό. Όπως θα γίνουν πραγματικότητα και τα μεγάλα, τα υπόλοιπα μεγάλα έργα υποδομών της Κρήτης, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο τόσο απαραίτητο ήταν, η ταυτόχρονη συζήτηση για την αξιοποίηση της έκτασης του παλιού αεροδρομίου, είχε δίκιο ο Υπουργός όταν είπε ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε ξανά ένα δεύτερο ελληνικό. Δεν γίνεται να περάσουμε 18 χρόνια με ένα φιλέτο εντός εισαγωγικών δίπλα στην πόλη του Ηρακλείου και να μην έχουμε σχεδιάσει πώς θα την αξιοποιήσουμε αυτή την έκταση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίσε την Κρήτη ως ναυαρχίδα του τουρισμού αλλά και ως πρωταγωνίστρια στον τομέα της ενέργειας με φόντο τα μεγάλα έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Η διασύνδεση μικρή και μεγάλη της Κρήτης με τα ηλεκτρικά καλώδια, τα μεγάλα αντιπλημμυρικά αρδευτικά έργα, σημαντικότατα έργα υποδομής από την κεντρική κυβέρνηση, το νέο ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ θέλω να πω ότι έχει 8,2 δισεκατομμύρια για τις περιφέρειες. Θα δουλέψουμε μαζί για να κάνουμε πράξη το αναπτυξιακό μας όραμα για την Κρήτη. Εμβολιάστηκες? Ναι, δύο φορές. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Αναφερόμενος στον τουρισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώσε ότι θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας, στέλνοντας παράλληλα τα δικά του μηνύματα για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού. Εμβολιαστείτε, προετοιμαστείτε, υποδεχτείτε. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τον κορονοϊό, ότι τα βασικά μέτρα προστασίας πρέπει να τηρούνται και βέβαια να μπορέσουμε σε όλα τα επίπεδα να ξεπεράσουμε αυτό το τείχος του φόβου που μπορεί να υπάρχει ακόμα για τους εμβολιασμούς, για να φτάσουμε στο τείχος της ανοσίας όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Αλλά θα τα καταφέρουμε.